Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Τόλης και πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Ευτυχισμένο το νέο έτος, το 2023, να έχουμε όλη υγεία, χαρά και αγάπη. Είμαστε εδώ λοιπόν και σήμερα για να δούμε τη συνέχεια, εκεί που είχαμε μείνει. Σας είχα ενημερώσει στο προηγούμενο βίντεο ότι θα κάνω μια συνάντηση που θα μαζεύαμε κάποια παιδιά για να κάνουμε μια ομάδα για να πιάσουμε το μαφιόζο. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα που θα γίνει αυτή η συνάντηση, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βρω την Αμάντα. Έχω μάθει σε ποιο μαγαζί δουλεύει, στον πρόεδρο. Όταν μπήκα είχε ρεπό, μου είπε ότι δουλεύει την επόμενη μέρα, δηλαδή υποτίθεται σήμερα τώρα που θα πάω. Να πάω να τη συναντήσω, θα πάω πιο νωρίς από το ραντεβού που έχω δώσει για τα παιδιά για την ομάδα, να τη συναντήσω, να κάνουμε και μια βαρκάδα και μετά να πάω στο ραντεβού όπου θα δω τα παιδιά όλα, εσάς, όλους εσάς, όσους από εσάς θελήσατε να συμμετέχετε στην ομάδα, να διαλέξω κάποιους από εσάς, γιατί όλους δεν γίνεται. Θα σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις εκεί να δούμε ποια παιδιά θα είσαι στην ομάδα μου, στην ομάδα που θα κάνω για να πιάσουμε το μαφιόζο. Και όπως είπαμε, θέλω κάποια παιδιά που να είναι εκτός από την αστυνομία. Γι' αυτό δεν κάνω την επιχείρηση μέσα στην αστυνομία, γιατί ο μαφιόζος έχει μέσα άτομα, έχει ρουφιάνους μέσα που του λένε τι γίνεται και πάντα ξεφεύγει. Οπότε έτσι, γι' αυτό σκέφτηκα και εγώ αυτή την ομάδα που θα κάνουμε. Και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη νέα Dangerous City, όπως είδατε και στο λογότυπο. Πάμε μέσα να μπούμε για να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε. Α, με βγάλε έξω από το σπίτι μου. Ωραία. Οπότε, τώρα, πάμε στην Αμάντα, εκεί που δουλεύει, στον πρόεδρο. Λογικά θα έρθει να με πάρει ο νόμος χάρης, γιατί είχαμε πει θα πάμε σήμερα το πρωί κατευθείαν, πρώτο πράγμα. Οπότε να περιμένω τον αστυνόμο Χάρη. Αμάν, να το αυτός είναι. Αστυνόμο Χάρη, εσύ. Έλα Τόνικ, έλα, πες. Έλα, ήρθες να με πάρεις, ναι. Εννοείται. Ωραία, όπως είπαμε, έτσι πρέπει να πάμε στον πρόεδρο. Εκεί που δουλεύει η Αμάντα, για να τη βρούμε. Εννοείται. Αχ, δεν το πιστεύω ότι θα πάμε να τη βρούμε τώρα. Λες. Είσαι αγχωμένος. Ναι, είμαι αγχωμένος, αστυνόμε Χάρη. Αμάν. Για περίμενα να βάλω το GPS. Θα τη δω μετά από τόσο καιρό. Και μετά έχουμε να πάμε και στο ραντεβού με την ομάδα, έτσι. Πιο μετά το απόγευμα. Εννοείται, εννοείται. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, α, να, εδώ είναι. Αμάν, τη βλέπεις μέσα. Εγώ ένα μουστακαλί είδα, να σου πω την αλήθεια. Εκτός αν έβγαλε μουστάκι. Για να δούμε. Πάμε. Αμάν. Γεια σας. Η Αμάντα. Αμάντα, δεν ξέρω, δεν είμαι εδώ, δεν γνωρίζω. Δεν έχω χάσει τις τελευταίες μέρες. Δεν δουλεύει εδώ, δεν ήρθε σήμερα. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Δεν έχω χάσει. Μήπως έχεις το τηλέφωνο της να μας δώσεις. Παίρνει τηλέφωνο, δεν απαντάει. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να σας το δώσω, δεν το δίνουμε σε αγνώστους, καταλάβετε. Σας παρακαλούμε, εγώ την ξέρω, είναι φίλη μου η Αμάντα. Εγώ δεν το ξέρω όμως αυτό. Καμένο φίλη σας εμείς. Είναι, μα δεν δουλεύει σήμερα, γιατί δεν ήρθε. Χθες είχε άδεια, είχε ρεπό σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω να σε έχει στήσει κιόλας. Όχι. Αλλά έχει εξαφανιστεί, δεν. Δεν τη βρίσκουμε. Λοιπόν, δώσε μας το τηλέφωνο, γιατί να σου δώσω εγώ την άδειά μου, είμαι από την ασφάλεια, όπως ναι. Εδώ συνάδελφος. Ναι, είμαστε στην ασφάλεια, δείξε την... Ναι. Πρέπει να μας δώσει το τηλέφωνο. Για να δείξει την άδεια εκεί, δώσω εδώ. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Να. Θα μισώ λίγο να σου το δώσω. Ναι, ναι, πείτε μου. Ναι, γράψε τον ίδιο. Ναι, ναι. Γράφετε. Ναι, ναι. Είναι 696-23-0. Θα το πάρει μια φορά. Ωραία, όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας αγαπητέ. Γεια σας, γεια σας. Πάμε. Χωρίς να μου χαρεί να την πάρουμε κι εμείς.
Θα την πάρω τώρα αμέσως. Για πάρτε ένα τηλέφωνο εσύ. Ναι, ναι. Ας το έτσι σε ανοιχτή ακρόαση, ας το. Να ακούσω κι εγώ. Ναι, ναι. Ο Χαστινό, με χάρη, δεν το σηκώνει. Υπόπτω. Τόσες φορές χτύπησε και δεν απαντάει. Ναι, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλή ώρα. Πρέπει να πάμε στο meeting με τα παιδιά. Ναι, πάμε στην ομάδα για να μην αργήσουμε. Να δούμε έτσι τα άτομα και θα συνεχίσουμε την αναζήτηση αμέσως μετά στην ομάδα, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι, έλα, έλα, έλα μαζί. Ναι, ναι, πάμε. Ωχ, τι έγινε ρε παιδιά, γιατί λοιπόν, δεν είναι? Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει, θα σε πάω σπίτι. Ναι. Θα πάω εγώ να πάρω κάτι για να πάμε γρήγορα. Ναι, το ραντεβού ήταν εκεί στο λιμάνι. Θα είσαι εσύ για να σου πούνε το σύνθημα? Ναι, γι' αυτό σου λέω να μεταφερθούμε γρήγορα εκεί. Θα με περιμένεις εδώ έξω από το σπίτι σου, εντάξει? Ναι, 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 θα περιμένω εδώ. Ωραία. Κατέβα. Ναι, ναι, σε περιμένω. Ακόμα μέσα. Ποιος είναι αυτή η μέρα στο παρακατοικείο? Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε, και σε εσένα, γεια. Νομίζω κάπου σε ξέρω. Πού? Στο κινητό εδώ πέρα. Α, ναι. Ναι, μπορεί να με ξέρεις. Αμάν. Ήρθαν να με πάρουν, τα λέμε. Γεια. Ο κύριος Χάρης είναι. Ναι, ναι. Καλησπέρα, κύριε Τόνι. Γεια σου, γεια σου. Έλα, Τόνι, γρήγορα. Ναι, ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Με αυτά θα πάμε, Θα περάσουμε να δούμε αν έχει κόσμο. Για να δούμε, πού είχαμε πει? Είχαμε πει εδώ πέρα, έτσι, το θυμάστε? Ωραία, εδώ είμαστε τώρα με το ελικόπτερο. Είναι ευθεία, για να δούμε, μαζευτήκατε πολύ. Σε μένα που θα με αφήσεις, νομίζω, χάρη? Σε μια μυστική τοποθεσία, για να μην ξέρουμε. Ναι, άφησε με εμένα κάπου αλλού για να τους... Μόλις σου λένε το συνθηματικό, στο μεχάρι να τους φέρνεις. Πού θα με αφήσεις συγκεκριμένα? Εσένα θα σας πάω τώρα στο αεροπλανοφόρο. Είναι καταπληκτική βάση. Α, ωραία, ωραία. Πλησιάζουμε, κοίτα εδώ τι γίνεται, κοίτα. Πω, πολύς κόσμος, πω πω. Χαμός γίνεται, αστυνόμε χάρη. Χαμός, πολλοί θέλουν να γίνουν τελικά μέλη της ομάδας. Να πούνε τη δικιά στη μαφία. Ναι, ναι. Α, εμείς πού θα πάμε, εκεί στο... Εδώ το αεροπλανοφόρο που βλέπεις μπροστά. Ναι, 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 ναι. Πω, ήρθατε πολλά παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε τώρα ποιος θα διαλέξω. Κάποιοι θα μπείτε, κάποιοι δεν θα λοιπόν, μπείτε. Λοιπόν, Τόνι, φτάνουμε. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω να βοβάσετε η θάλασσα. Όχι, όχι, εδώ αυτό το βλέπω πολύ μεγάλο και πολύ σταθερό. Το πλοίο δεν βουλιάζει με τίποτα, εντάξει. Ωραία. Αστυνόμε, χάρη. Λοιπόν. Είσαι έτοιμος? Ναι, ναι. Θα πας εκεί και θα τους φέρνεις λίγους-λίγους? Θα πάω να τους παίρνω με το ελικόπτερο. Όσοι μου λένε το σύνθημα σωστά, θα τους βάζω μέσα και θα τους φέρνω σε σένα. Ναι, ναι. Φέρνοντας, θα τους παίρνω συνέντευξη εγώ σιγά-σιγά. Και το σύνθημα το θυμάσαι έτσι? Κόκκινο-μαύρο. Κόκκινο-μαύρο. Κόκκινο-μαύρο, όχι μαύρο-κόκκινο. Μήπως ήταν μαύρο-κόκκινο, στρώμα χάρη, δεν θυμάμαι. Μη στεναχωριέσαι. Ο κόσμος έχει έρθει εκεί πέρα, τους είδες? Ναι, ναι, περιμένουνε. Όχι, ωραία. Λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε γιατί προβλέπω μεγάλη συνέχεια. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, προσοχή και όλα θα πάνε καλά. Ναι, ναι, ωραία. Και μόλις τελειώσουμε θα πάμε να βρούμε και την Αμάντα. Ναι, ναι, στον χάρη οπωσδήποτε. Φεύγω εγώ, πάνε ναι, ναι, εσύ, ναι, ετοιμάσου. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, έρχεται ο αστυνόμος Χάρης με τους πρώτους. Για να δούμε. Γεια σας παιδιά. Εσείς είστε οι πρώτοι πέντε? Τι γίνεται, θέλετε να είστε στην ομάδα? Πώς θα επιλέξεις?
Πόσους, πώς είστε περίπου, πώς ήσταν εκεί, πώς περίπου. 200 άτομα εκεί. Αλήθεια, τόσοι πολλοί. Ο μισό σερβερ είναι εκεί. Θα πρέπει να ξεχωρίσω τότε τους πιο πολλούς φανς, γιατί θα κάνω κάποιες ερωτήσεις από τα επεισόδια. Πόσα άτομα είσαι. 15 να πάρω. Ναι, όχι 3-4-5. Να χωρέσουμε χρυσό χαλί. Ή μπορεί και 20. Μπείτε σε μια σειρά εσείς, οι πρώτοι 5, και να πηγαίνω σε έναν έναν να τους κάνω ερωτήσεις. Ναι. Οριζόντια σειρά, όχι κάθετο ένας πίσω από τον άλλον, έτσι σε μια σειρά οριζόντια. Δίπλα. Ναι, ναι, μπράβο. Δεν τα πάω καλά με. Ναι, ναι. Ωραία. Έχω χαρτί και εσύ τον εικαϊκό Νίκ. Λοιπόν, εσύ ο πρώτος. Πώς σε λένε, Κοκλή. Τι θα μου λέτε, ρε παιδιά, το όνομα στο. Το μικρό σας όνομα στο παιχνίδι θα μου λέτε. Κοκλώνης, ωραία. Να ρωτάμε και ηλικία IRL ή παιχνίδιο. Ό,τι θες. IRL καλύτερα. Και τα δύο. Και τα δύο λογικά, αλλά θα μπερδευτούμε. Αν είναι πιο ενδιαφέρον. Καλύτερα IRL. Πολύ IRL, ωραία. Ωραία. Άμα τι έπαθε αυτός. Δεν είχε φάει. Ελάτε, παιδιά, τώρα. Για να είστε έτοιμοι και οι υπόλοιποι. Θα ρωτάω ένα όνομα, ηλικία IRL και τι δουλειά κάνετε και μετά θα σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις μετά. Α, και πώς θα επικοινωνήσω μαζί σας. Να ζητάω, λέτε, Instagram ή Discord για να κάνω μια ομάδα. Instagram. Discord. Γιατί υπάρχει κάποιος που δεν έχει Instagram. Instagram. Όχι, έχετε. Μάλλον. Ωραία, εντάξει. Όχι, αυτό το πτώμα τώρα πώς θα είναι στο βίντεο, ρε παιδιά. Θα πάμε, ρε παιδιά, πιο δίπλα. Ναι, καλύτερα. Ελάτε ναι, πιο δίπλα. Εδώ, stop. Μπείτε πάλι σε μια σειρά έτσι όπως ήταν πριν. Εσύ είσαι ο πρώτος. Πώς σε λένε, φίλε μου. Κύριε Τόνι, με λένε Κλόνι. Κοκλώνη, ναι. Είμαι 15 χρονών. Μπορώ να κάνω ό,τι μου ζητήσετε. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ηλεκτρολόγος, αλλά με έχει ενισχύσει ένας φίλος που κάνει τις άλλες δουλειές. Με έχει ενισχύσει στα λεφτά και είμαι πολύ καλά. Εσύ, φίλε μου, δεύτερος. Πώς σε λένε, ηλικία και τι δουλειά κάνεις? Ονομάζομαι Μπάμπης ο Παρατζόγλη, ήμουν απάτης. Είμαι 16 χρονών. Προς παρόν είμαι άνεργο. Έχω σε συνεργείο, δεκά. Α, έχεις κάνει πολλές δουλειές στο παρελθόν. Από δουλειά. Επόμενος, εσύ ο τρίτος. Γεια σου, Τόνι. Ονομάζομαι Μιχάλης, είμαι 18 ετών και η δουλειά μου είναι αφεντικός στο Queens. Είναι μαγαζί και κλαμπάκι ταυτόχρονα. Αφεντικός στο Queens. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Τόνι. Κωνσταντίνος Κατακουζίνος. Είμαι 16 χρονών και αυτή τη στιγμή είμαι χασάπης. Καλησπέρα. Ονομάζομαι σε μια παρόλη ζωή Παναγιώτη. Έχω δει όλα τα βίντεο. Προσπαθώ να δουλεύω σε γκάντσο και σε φούρνο. Και έχω περάσει από ό,τι έχει σκεφτεί στην πόλη. Τα έχω περάσει. Και έχω μεγάλη εμπειρία από μαφία. Εγώ έπαιζα ένα χρόνο. Σαν μαφιόδους αυτά. Τώρα, θα σας κάνω μια ερώτηση αφού δεν έχουν έρθει και οι άλλοι. Ποιοι από εσάς ξέρουν πώς λένε τον αδερφό του Μανώλη? Καλά, ο πρώτος δεν ξέρει πώς λένε τον αδερφό του Μανώλη. Το γνωρίζετε, κύριε Τόνι. Σας είπα, έχω track. Εσύ δεν ξέρεις τον αδερφό του Μανώλη? Δυστυχώς. Αμάν. Ωραία. Πάμε εσύ που δεν το ξέρεις. Μία έχεις μία δεύτερη ευκαιρία. Πώς λένε τη φίλη της Αμάντα? Πού ήταν στο τρεψιτζάδικο η Αμάντα και η... Το. Ωχ, μη μου το κάνεις αυτό. Θα το θυμίσω. Ρε κοκλώνη. Άμα αυτή που έπαιζε κάτι με το Μίκη. Ναι, αυτή που έπαιζε κάτι με το Μίκη. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν. Θα το κάνουμε αλλιώς. Θα έρθουν και άλλοι και θα σας κάνω μαζικά τις ερωτήσεις. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Πηγαίνετε σε μία σειρά από αυτόν τον ημίγυμνο που φοράει την μπλούζα και προς τα πίσω, στη σειρά. Όλοι καινούργοι. Να κοιτάτε προς τα εμένα, στη σειρά, να μπράβο έτσι. Όχι, αυτός με την άσπρη την μπλούζα να πάει στο τέλος. Μόλις πηγαίνω σε έναν μπροστά, θα μου λέει το όνομά του. Τόλι, σ' αγαπάω, Τόλι. Τι ηλικία έχει και τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, εσύ με την κόκκινη μπλούζα, φίλε μου, πώς σε λένε, πώς... Καλησπέρα, ονομάζομαι El Torero. Πώς? El Torero. El Torero. Και τι δουλειά κάνεις? Η δουλειά μου είναι ηλεκτρολόγος, αλλά θέλω να πω ότι είμαι από άλλη πόλη, δηλαδή... Παίζω σε άλλη πόλη συνήθως. Ναι, δεν πειράζει. Μπορείς να παίζεις για τα επεισόδια, άμα σε επιλέξουμε. Έχω εμπειρία και αυτό. Ωραία, ναι. Καλησπέρα. Yeah. Ονομάζομαι Χάρης Τσάλ. Χάρης Τσάν. Τσάλ, λάμδα. Ωραία. Ωραίο όνομα έχει αυτός. Είμαι 19 χρονών. Ναι. IRL. Και ναι. Έχω δικό μου συνεργείο,
Αν και έχει γίνει τώρα μια βλακεία, δεν τα ξεπάρω πίσω, αλλά τέλος πάντων. Είμαι 1,5 χρόνο στην πόλη, έχω αρκετή εμπειρία. Είμαι πολύ καλός γενικά σε ό,τι με χρειαστείτε, μπορώ να βοηθήσω αρκετά. Ωραία, έχεις δει τα επεισόδια μου? Όλα, βεβαίως. Όλα, ωραία. Τόνικ, να πάω να φέρω κι άλλους. Ναι. Φεύγω, γεια. Γιώργος, ωραία, ναι. Τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη? Εδώ στην πόλη είμαι υδραυλικό. Είναι η πρώτη μου μέρα. Δεν είναι η πρώτη μου μέρα. Τώρα ήμουν σε άλλη πόλη και τώρα ήρθα με το αεροπλάνο. Α, έβλεπες τα επεισόδια, είσαι στο κάλεσμα και ήρθες. Ωραία. Πώς θα μάθουμε ποιους θα επιλέξεις? Θα μας στείλει. Θα μας στείλεις. Ναι, θα, αυτό, κάνουμε πρώτα την αναγνωριστική, την καταγραφή με όνομα και αυτά. Τέλεια. Και μετά θα σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις. Τέλεια. Από τα επεισόδια που ελπίζω να τις ξέρετε. Τέλεια. Ωραία. Ονομάζομαι Σταύρος. Σταύρος, ναι. Σε αυτή την πόλη δεν έχω καμία δουλειά γιατί μόλις ήρθα. Αλλά έχω αρκετή εμπειρία σε προηγούμενες πόλεις, ανήκα σε μαφίες. Α, ωραία. Εσύ ακούγεσαι και για πιο μεγάλος. Ναι, μου το λένε, αλλά γενικά... Φαίνεσαι σοβαρός, με ωραία φωνή. Ναι, πάμε τώρα σε αυτόν εδώ με το κόκκινο, το iconic μπουφάν. Πώς σε λένε? Αλέξη, ωραία. Τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη? Ήρθα μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα. Α, ωραία. Οπότε είσαι άνεργος και ήρθες. Ωραία. Ο δίπλα με το κίτρινο φουλάρι. Καλησπέρα, Αντώνη. Ονομάζομαι Ορφέας. Ορφέας, ναι. Και 15 ετών. Δουλεύω στο νομικό ζητήμα. Όσοι ήρθατε από τον άσπρο με το καπέλο και μετά σε μία σειρά. Σε μία σειρά. Όχι από την άλλη πλευρά, ρε παιδιά. Όχι από την άλλη, παιδιά. Από εδώ. Να ξαναπάω από την αρχή. Ναι, από την αρχή. Ορφέας. Ναι, είμαι 15 ετών. Ναι. Και δουλεύω αστυνομικό στη Δία και είμαι 1,5 χρόνο στην πόλη και έχω περάσει. Αστυνομικό στη Δία, αμαν. Ναι. Δεν πρέπει. Υποτίθεται κάνω μια ομάδα που δεν πρέπει να είναι αστυνομικό. Είμαι εκτός ύπνου. Αν επιλεγείς, θα πρέπει να παραιτηθείς από την αστυνομία, να ξέρεις. Εντάξει. Εντάξει. Είμαι Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο. Και δουλεύω ένα μηχανικό. Μηχανικός αυτοκινήτων. Ναι. Ωραία. Επόμενος. Εσύ φίλε μου, πώς σε λένε και πώς χρονών είσαι? Με λένε Μάικ. Είμαι 15 χρονών. Μάικ, ναι. Και τι δουλειά κάνεις στην πόλη, αν έχεις κάποιο δουλειά? Είμαι ηλεκτρολόγος. Ηλεκτρολόγος, ωραία. Εσύ πώς σε λένε? Με λένε... Το όνομα άλλη μία, το όνομα άλλη μία γιατί έγινε κοφτά. Λούις. Α, Λούις, ωραία, ναι. Και ήρθα εδώ ώστε, από άλλη πόλη, ήρθα εδώ ώστε να μπορώ να βοηθήσω εσένα να καταφέρεις να μπεις στο μαφιόζο. Α, έχω ωραία. Και αρκετά όπλα και... Ωραία. Καλησπέρα κύριε Τόμι. Καλησπέρα. Από το πράσινο και μετά σε μία σειρά από πίσω. Φίλε μου, εσύ με το μαύρο το πουφάν και το καπέλο. Ναι, Βαγγέλη. Ναι, ωραία. Τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη? Ηλεκτρολόγος. Ηλεκτρολόγος κι εσύ. Όλοι ηλεκτρολόγοι είστε, παιδιά. Βγάζει καλά λεφτά αυτή η δουλειά. Εσύ φίλε μου με τον γκρι μπουφάν. Λέγομαι Δημήτρης, είμαι 17. Δημήτρης. Και... 17. Είναι, είμαι σκουπιδιάρης υπάλληλος. Α, σκουπιδιάρης όπως ήμουν εγώ παλιά, ναι. Προσπαθώ να βγάλω τα χρήματα μου. Ναι, τίμια και σωστά, ωραίος. Ρεμπέλ Βασίλη. Βασίλη, ναι. Είμαι 16 και για τώρα δουλεύω σε ένα καφέ. Σερβιτόρος. Είμαι υποδοχή. Μα, υποδοχή? Για... Σε ποιο καφέ? Μήπως εκεί πήγα στην καφετζού? Όχι. Α, όχι. Δεν ήμουν εκεί. Εσύ φίλε μου, με τον Σταυρό, πώς σε λένε και πώς σε λένε? Με λένε Βασίλη. Α, και σένα, ναι. Δεν δουλεύω, έχω ένα gun shop. Μετά τι άλλο, τι θέλει άλλο να πω? Ώρες, πόσες έχω? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Απλά όποιοι επιλεγείτε να ξέρετε ότι στα επεισόδια θα γράφουμε ένα κάθε εβδομάδα. Ναι. Όποτε μπορείτε να είστε. Γεια σας, με λένε Άγγελο. Άγγελος, ναι. Και δουλεύω σκουπιδιάρης. Υπάλληλος. Σκουπιδιάρης. Γεια σας. Γεια. Ναι, σ' ακούω. Πώς σε λένε? Μαρίνος. Ναι. Ωραία, είδες το κάλεσμα για να, την ομάδα μου για να πιάσουμε το μαφιόζο, ε. Τι δουλειά κάνεις εδώ? Μαγείς της σειράς. Πολλοί άλλοι θα έρθουνε. Με τα πράσινα μαλλιά. Ναι, με είναι Αλέξ και είμαι 15. Και δεν δουλεύω εδώ πέρα στην πρώτη δουλειά. Απλώς ήρθα και να σε βοηθήσω με τις κακοποιούς εδώ. Α, ωραία, ναι. Οπότε είσαι από άλλη πόλη, οπότε δεν γνωρίζεσαι και δεν έχεις κονέλη. Αλλά έχω εμπειρία. Ωραία. Γενικά. Να ξέρετε, μετά θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις από τα επεισόδια, εντάξει, ναι, και ναι. Να δούμε ποιοι θα τα ξέρετε, για να δούμε.
Εσύ φίλε μου με το μαύρο που φάνε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια, πώς σε λένε. Είμαι ο Παναγιώτης, είμαι 16 και από την πόλη δουλεύω στον ελληνικό στρατό ως αμφιπολοχαγός. Πού στο? Στον ελληνικό στρατό. Στον ελληνικό στρατό. Που θα γίνει και εκπαίδευση, αγαπητέ. Α, στρατό. Θέλετε εκεί μετά. Ωραία. Με λένε Γιάννη. Γιάννη, ωραία. Πόσο χρόνο είσαι? 12. 12, τόσο μικρός. Και ξέρεις και εγκατέστηση στο 5M και όλα αυτά. Ναι. Σίγουρα. Ωραία, μπράβο. Και τι δουλειά κάνεις εδώ? Είμαι ηλεκτρολόγος. Ηλεκτρολόγος. Και βλέπεις τα επεισόδια όλα? Ναι. Και ήρθες εσύ να είσαι στην ομάδα για να συμμετέχεις για να πιάσουμε τον μαφιόζο. Ναι. Ωραία, εσύ φίλε μου με το Iconic Buffan. Καλησπέρα. Γεια, πώς σε λένε? Λουκά. Λουκά, ναι. Και τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη? Και είμαι ηλεκτρολόγος. Ηλεκτρολόγος κι εσύ. Γράμουν, έτσι. Εσύ με το πράσινο, πώς? Περίμενε, γιατί σε ακούμε διακοπές. Γιώργο, σε άκουσα. 15, ναι. Και αυτό βλέπω τα επεισόδια σου. Όταν ήμουν μικρός πατέρας που σου είχε στείλει σπονδυτικό για Fortnite. Το είχε σε βίντεο. Αλήθεια? Ναι, και είμαι ηλεκτρολόγος αυτή την πόλη. Πάμε στον επόμενο. Με λένε Ματέο, είμαι 16. Ματέο, 16, ωραίος. Ναι, στην πόλη είμαι άνεργος, απλά θα σε βοηθήσω. Είμαι που σε μαφία 1,5 χρόνο. Αυτό. Α, ωραία, έχεις μεγάλη εμπειρία. Ναι. Εντάξει, όσοι ήρθατε καινούργοι είναι αυτοί που έχετε αυτά τα κίτρινα και δεν ξέρετε πώς να τα βγάλετε στα χέρια. Ναι. Αλήθεια. Να τα εξηγήσω εγώ. Το μπάτζιν λόγος. Λοιπόν, ο επόμενος, εσύ με το μουστάκι, ναι. Θοδωρή, ναι. Τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη? Δεν έχω κάποια δουλειά, αλλά το βλέπω. Εσύ φίλε μου με τα άσπρα μαλλιά και τις αλυσίδες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς σε λένε? Πέτρος. Πέτρο, ναι. Έχω δει τα βίντεο, τα έχω δει όλα, δεν έχω χάσει ένα. Οπότε σε ερωτήσεις που θα κάνω μετά θα τις απαντήσεις σωστά. Θα τα βρω όλα. Για να δω, για να δω. Όλοι στη σειρά να μπείτε στα δεξιά μου. Στα δεξιά μου, από την άλλη πλευρά. Πού πάνε ρε παιδιά οι άλλοι? Από την άλλη πλευρά. Έχουν τρελαθεί, Τόνι. Έχουν τρελαθεί. Καινούργια φρουνιά. Εσύ τι επάγγελμα κάνεις? Εγώ το επάγγελμά μου, αλλά να ξέρεις είμαι πολύ έμπιστος. Δεν λέω σε κανένα τίποτα. Είμαι αστυνομικός. Αν σε επιλέξω, δεν πρέπει να είσαι αστυνομικός. Αν σε επιλέξω. Να ξέρεις. Ναι, πάντως να ξέρεις, δεν καρφώνω, δεν κάνω τίποτα. Ωραία, εσύ με τη μαύρη μπλούζα και την άσπρη φόρμα. Πώς είσαι? Καλησπέρα, Γιάννη με λένε. Γιάννη, ναι. Πόσο χρόνο είσαι? 17. Από μαφίες και αυτά έχω μπει. Όλα κομπλέ, έχω όλες τις προϋποθέσεις και επαγγέλωμα σαν άνεργος. Καλησπέρα, εμένα με λένε Γιώργο, είμαι 15 χρονών και δουλεύω ως καθαριστής πισίνας στην πόλη. Α, καθαριστής πισίνας. Ναι, ναι. Εσύ, φίλε μου, με τη φόρμα τη διαστημική και το καπέλο και τα γυαλιά, πώς σε λένε? Γεια σας. Γεια. Ήμουνα σε πάρα πολλές μαφίες αυτή την πόλη και σε άλλες. Έχω μεγάλη εμπειρία. Ναι, το όνομά σου δεν άκουσα. Ευθύμης, ναι. Εσύ, με το άσπρο κουστούμι. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Βασίλη με λένε. Βασίλη, ναι. Η ηλικία μου είναι 16, επαγγέλωμος άνεργος. Δεν κανένα φαγητό. Δώστε κάποιον φαγητό, όποιος έγινε να μην πεθάνουν κάποιοι. Ωραία, ποιος θέλει φαγητό να μου πει. Από μια τέτοια αρκετή δουλειά. Ήρθα μόνο και μόνο επειδή δείξατε στο βιντεάκι με τη λεγόμενη 5M. Ναι. Τότε το έμαθα να παίζω κι εγώ. Είμαι έναν χρόνο γύρω εδώ. Α, είδες από τις οδηγίες, ναι. Από τις οδηγίες. Έμαθα και τα κουμπιά από σένα. Ναι, πολύ ωραία. Είστε πολλά άτομα, Παναθηναϊκή και Ελλάδα. Σχετικά, καθημερινά βλέπω μερικά βιντεάκια σου, μου αρέσουν αρκετά. Και έμαθα, ας πούμε, με τον εχθρό σου. Και εμένα εχθρός μου είναι. Ωραία. Εσύ, ο Γιος Βασίλης με το κουστούμι, πώς σε λένε? Με λένε Θανάση, είμαι 15 χρονών. Έχω δει όλα τα βίντεο. Έχω πάρα πολύ εμπειρία. Θανάσης, 15, ναι. Ωραία. Ξέρω γενικά από όλα. Και ωραία. Στη σειρά, οι καινούργοι όσοι μπείτε στη σειρά. Στα δεξιά μου. Ποιος? Αυτός εδώ, που σηκώνει τα χέρια. Ναι, τι? Από εκεί πέρα με το μαύρο κουστούμι είναι ο ξαδερφός μου. Ναι. Ο Hitman. Και εγώ είμαι ο Hitman. Ωραία. Έλα, εσύ με την κόκκινη φόρμα ήρθε η σειρά σου. Πώς σε λένε? Καλησπέρα. Γεια. Με λένε Λάζαρο, είμαι 15. Παίζω σε αυτή την πόλη εδώ και περίπου ένα χρόνο και σε άλλες 2-3. Ναι. Έχω κάνει μαφία, έχω κάνει τα πάντα.
Τώρα τι δουλειά κάνεις? Τώρα είμαι άνεργος. Ωραία, ωραία. Εσύ με το κουστούμι που είσαι ο ξάδερφος του άλλου? Ναι, είμαστε ξαδέρφια. Ωραία. Εμένα με λένε Κυριάκο, είμαι 18, είμαι άνεργος αυτή τη στιγμή στην πόλη και έχω πολλή εμπειρία από όπλα και γενικά από μαφίες. Ωραία. Με λένε Δημήτρη και... Βλέπεις εσύ όλα τα επεισόδια μου? Ναι, μερικά, επειδή είχα και σχέση με το σχολείο, επειδή γράφουμε και όλοι σαν και αυτά, αλλά σχεδόν όλα τα βλέπω. Ναι, όποτε έχεις χρόνο, ναι, θα το δεις μετά άλλη. Εσύ, με το μπορντό, το κουστούμι και τα κόκκινα μαλλιά, πώς σε λένε? Με λένε Καλαμποκά. Καλαμποκά, ναι. Τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη? Είμαι άνεργος. Ωραία. Βλέπω όλα σου τα βίντεο. Ωραία. Εσύ με την μπλε, ναι. Πώς σε λένε και πώς κάνεις? Με λένε Κώστα. Κώστας. Δουλεύω στο Αρτόνηρο, είμαι υπάλληλος. Ναι. Έχω δει όλα σου τα βίντεο και έχω πατήσει και εγγραφή. Ωραίο, σε ευχαριστώ. Η κοπέλα εδώ, πώς τη λένε? Γεια σας, με λένε Κέιτι. Κέιτι, ναι. Τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη? Δεν δουλεύω κάπου, δεν δουλεύω στα κόφη, αλλά τώρα ψάχνω. Βλέπεις εσύ τα επεισόδια και ήρθες να μπεις στην ομάδα? Ναι, εννοείται τα βλέπω. Ναι, μέχρι στιγμής είσαι η μόνη κοπέλα. Ωραία. Εσύ με την γκρι μπλούζα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Φώτης, είμαι 16 ετών και γενικώς έχω μεγάλη εμπειρία στα σούτια. Έχω δημιουργήσει πολλές μαφίες. Στην πόλη είμαι περίπου ένα χρόνο και σε άλλες φορές δύο βάλ. Εσύ, φίλε μου, πώς σε λένε? Με λένε Γιάννη, είμαι 16. Βλέπω όλα τα βίντεο. Σε πολλές φορές με τις πρεμιέρες, αλλά όλες τις σεζόν όλα τα έχω δει. Ωραία. Από πόλεις έχω περάσει από πάρα πολλές, από όλους τους τομείς, από όλες τις δουλειές σχεδόν. Ωραία. Όλους, παιδιά, θέλω να μου μιλάτε από λίγο για να ακούγεται, να καταγραφεί και η φωνή σας. Επόμενος. Καλησπέρα, λέγομαι Νίκος, είμαι 16 χρονών. Νίκος, 16, ναι. Έχω ξέσει από πολλές πόλεις. Συγκεκριμένη με πρώτη φορά για να πω, σαν κατάλαβες. Ναι, ναι. Αυτά, και βλέπω τα βίντεο σου. Ωραίος. Καλησπέρα σας, λέγομαι Γιάννης, είμαι 17 ετών. Βλέπω όλα σας τα βίντεο. Γιάννη, 17, like, ναι. Ωραία. Τα πάντα. Εσύ τι δουλειά κάνεις τώρα εδώ? Είμαι άνεργος, αλλά έχω κάποια χρήματα. Αυτό. Ωραία. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Γαλάνη με λένε, είμαι 15 ετών. Βλέπω σε όλα τα βίντεο, σε κάθε πρεμιέρα που βάζετε. Ναι. Ωραίος. Είμαι μεγάλος φαν. Από εμπειρία στα σούτια έχω πάρα πολύ. Είμαι ένα χρόνο σε αυτή την πόλη. Έχω σε πολλές μαφίες και σας προτείνω να με πάρετε. Ωραία. Με λένε Στάς. Πώς? Είμαι 14. Στά. Από Jill Show, είσαι φίλε. Στάς, ωραία. Και είτε πως βλέπω όλα τα βίντεο σου. Ωραία. Καλησπέρα. Εσύ με το γυλαίκο, ναι, σοβαρός φαίνεσαι, πώς σε λένε? Κωνσταντίνου, είμαι 15 χρόνων. Από εμπειρία έχω σε θέμα BVP αρκετή καλή εμπειρία. Κρύπνα. Ωραία. Ναι, πώς σε λένε? Α, δεν σε ακούμε, κάνε on off. Πάμε στον κίτρινο και θα έρθω σε λίγο σε σένα. Καλησπέρα, ονομάζομαι. Έλα τώρα, δεν πες Μαρπή. Πώς σε λένε? Ανδρέας. Έχω εμπειρία και στο κρυμιαλαρπή. Αυτά, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Ωραία. Και θέλεις να είσαι μέρος στην ομάδα, ε? Θα πιάσουμε το μαφιόζο. Ναι, θέλω. Ωραία. Ωραία. Αυτός που για να ακούσουμε τώρα μιλάει, εσύ? Μιλάει αυτός με το Louis Vuitton, το μπουφάν, το καφέ? Όχι. Πάμε εδώ στον επόμενο, το security. Τι είναι αυτός? Καλησπέρα. Γεια. Με λένε Παύλο. Είμαι 15. Παύλο. Θα έλεγα πως έχω αρκετή εμπειρία στα RP σε σχέση με αφία, σκαρτέλ και τέτοια. Και έχω καλή εμπειρία στα σούτια. Πέθανε. Ωραίος. Μη βαράτε ο ένας τον άλλον, ρε παιδιά. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Εγώ, ναι, πώς σε λένε? 16 χρονών, Χριστός. Χριστός, 16. 16 χρονών και ήμουν δεξί χέρι σε ένα καρτέλ. Ωραία. Με λένε Αντώνη. Αντώνης, ναι. Είμαι 16 χρονών, έχω εμπειρία και από πολλές δουλειές. Έχω δουλέψει σε φαρμακεία, έχω δουλέψει σε βαγάδικα. Έχω δουλέψει σε security, gun shop, και έχω εμπειρία πολλά μαγαζιά. Ωραία. Καλησπέρα κύριε Τόμικ. Ναι, πώς σε λένε? Γιώργος. Γιώργος, πόσο χρονών? 15. Ωραία. Τι δουλειά κάνεις εδώ?
Αδερφός μου. Αλλά σε άλλες πόλεις δεν νομίζω να συνεχίζει, οπότε ναι. Άγιος, κάντε λίγο διάστημα. Ωραία. Ναι, ναι, καλησπέρα. Πώς σε λένε, φίλε μου? Με λένε Βασίλη, είμαι 18 χρονών. Δουλεύω σαν υπάλληλος στα Goodies. Πάνε. Ναι, ναι. Και γενικά έχω πολύ εμπειρία από αρχή και σε αυτή την πόλη και σε άλλες πόλεις. Μ' ακούτε? Ωραία, εσύ φαίνεσαι ωραίος, μου αρέσει και η φωνή σου. Τώρα που ακούγομαι να θα με ρωτήσετε εμένα, γιατί πριν είχα θέμα. Α, ναι, εσύ που είχες θέμα με το πέσμο. Είμαι, με λένε Σπυρό, είμαι 16 χρονών. Έχω αρκετή εμπειρία από σου και γιατί ήμουν σε καρτέλ. Σας αγαπάω, κύριε Τάνη. Είστε ο καλύτερος και βλέπω όλα τα βίντεο σας. Ευχαριστώ. Με λένε Γιώργος. Ακολουθώ από την άλλη σας πολύ καιρό. Ωραία. Τι δουλειά κάνεις? Έχω από άλλες πολλές εμπειρίες. Σε αυτήν την πόλη δεν έχω μπει ξανά. Είμαι πολύ καινούργιος. Αλλά έχω μπει σε άλλες μαφίες. Ωραία. Ωραία. Ο Φαλακρός τώρα έχει σειρά. Πες μου πώς σε λένε. Φίλε μου, κανένα κλείο. Μιχάλη. Μιχάλης, ναι. Βλέπω το βίντεο σας πολύ καιρό. Ωραίος. Λέρα. Τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη? Παγιά ήμουν ηλεκτρολόγος, τώρα είμαι ανέργος. Από την Κύπρο είσαι? Ναι, ναι. Α, ωραία. Εσύ με το μουστάκι πώς σε λένε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Θάνος. Θάνος, ναι. Ηλικία? 18 είμαι. Α, ωραίος. Ναι. Αντάκρι. Τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη? Σε μια οικογένεια κάτω. Εσύ με το φανελάκι. Καλησπέρα, με λένε Γιάννη. Στο παρελθόν ήμουν να μπω στο Brotherhood. Είμαι καλό στα σούτια και γενικά έχω μια εμπειρία. Εδώ, ό,τι πει τα πεντηκά εδώ, τον εκείνο. Ωραία. Με λένε Ευαγγέλη. Έχω περάσει από κάθε δουλειά σε σχεδόν όλε τι πόλει που υπάρχουν, σε αρκετέ μαφίε και σα παρακολουθώ τα πρώτα βίντεο. Μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο. Ωραία. Πώ σε λένε? Εγώ, κύριε Τόνι. Με λένε Δημήτρη. Δημήτρη, ναι. Βασικά, Νικόλα με λένε. Δημήτρης, το έχω στην ταυτότητα εδώ πέρα. Ωραία, Νικόλας. Είμαι 16 χρόνων. Παίζω περίπου ένα χρόνο αρτί. Είμαι ταυτοχρόνως σε άλλη πόλη. Απλώς ήρθα γράμμα για σας. Ναι, στην και άμα πόλη... επιλεγείς, όταν θα γράφουμε επεισόδιο, θα πρέπει να έρχεσαι. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Ωραία, αυτό. Ωραία. Απλώς στην άλλη πόλη, πριν λίγο, δύο εβδομάδες ήμουν στο στρατό. Ναι. Λοχίας. Στην αστυνομία είχα μπει, ήμουν αδίας και όπια. Ναι. Και τώρα είμαι σε ένα καρτέλ, το οποίο είναι από τα πιο top, αν ξέρετε την πόλη, είναι ο Emerald. Ναι, ναι. Και έχει τύχει να είμαι και με τον Itzonly, τον Dimples, αν τους ξέρετε με αυτούς. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Και το σας παρακολουθώ επίσης, τουλάχιστον από τότε που ξεκινήσατε ως Σκουπιδιάρης. Από την πρώτη σεζόν. Ναι, 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 πρώτη σεζόν, τα θυμάμαι όλα, όλα τα θυμάμαι. Ωραίος. Αυτά. Παππούς με το καπέλο. Καλησπέρα, πώς σε λένε? Παναγιώτης. Παναγιώτης, ναι. 17 χρονών. 17 χρονών, ναι. Στη ζωή μου έχω περάσει πολλές δυσκολίες. Ναι, τι δουλειά κάνετε? Είμαι πρόθυμος να δώσω και την ψυχή μου για αυτό που πρέπει να συνεχιστεί. Ναι. Και γενικότερα αυτό. Ωραία. Πάρε απόψω λίγο να σας πω κάτι. Ναι. Θα κάνετε καθημερινές record? Όχι. Όχι καθημερινά. Μία φορά κάθε 10 μέρες θα γράφουμε. Αν μπορείτε, θα μπαίνετε για 2 ώρες. Και δεν διαβρούμε τα πάντα. Μία φορά κάθε 10 μέρες. Ωραία. Εσύ με τον κουκούλα τώρα. Λένε Νίκο, είμαι ηλεκτρολόγος. Ναι. Σε προηγούμενες πόλεις. Ναι. Ήμουνα σε ένα καρτέλ και θα έδινα τη ζωή μου για να... για σας. Ωραίος. Πάμε στον άλλον με το θάλασσί το πουκαμισάκι. Πώς σε λένε? Καλησπέρα, τον Νίκο, ονομάζομαι Νικόλας. Νικόλας, ναι. Είμαι... Εσύ με τα μπλε μαλλιά που είσαι σαν, ναι, με αυτή την μπλούζα, ναι. Πώς σε λένε? Σαφάντας έτσι. Ναι, πώς σε λένε? Καλησπέρα, κύριε Τόνικ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Πετράκης. Πετράκης, ναι. Τι δουλειά κάνεις εδώ? Τώρα είμαι αντεργός, αλλά παλιά ήμουν δεξιχέρι σε ένα καρτέλ. Ωραία. Και είμαι πρόθυμο, θα δώσω και την ψυχή μου. Γεια σας, κύριε Τόνικ. Ναι, εσύ, γιατί έχεις ηλεκτρονική φωνή, τι έγινε? Το μικρόφωνο μου έχει χαλάσει. Ωραία, άμα επιλεγείς όμως θα πρέπει να φτιάξεις το μικρόφωνο. Έχω πάρα καινούργια ακουστικά. Ωραία. Πώς σε λένε? Με λένε Bay Eman. Πώς? Bay Eman. Η Bay Eman. Γράψω στις σκέψεις σου. Γράψω στις σκέψεις σου. Γράψω στις σκέψεις σου. Πόσο χρονών είσαι? 26. 26 τόσο πολύ. Ρε παιδιά, αλήθεια μου λέει τώρα αυτός. Ψέμα λέει, κύριε. Δεν θα λέω ψέμα. Ωραία. Εσύ που χαιρετάς.
πώς σε λένε. Φτιάξε το μικρόφωνο σου και θα έρθω σε λίγο. Εσύ τώρα με την Adidas τη μαύρη, ναι. Πώς σε λένε. Στάθης, ωραία. Πόσο χρόνο είσαι. 15 είμαι. Ωραία, τι δουλειά κάνεις εδώ στην πόλη. Τώρα είμαι λογαδρός στις ειδικές δυνάμεις εσωτερικών. Α, ωραίο, δυνατός. Λένε Άγγελο, είμαι 15 χρονών και είμαι καθαριστής πισίνας. Άγγελος, 15, καθαριστής πισίνας. Ωραία. Γεια σας κύριε Τόνικ. Γεια σου. Με ονομάζομαι Θάνος. Θάνος, ναι. Είμαι 17 χρονών. Ναι. Έχω παίξει σε criminal RP, έχω όρεξη σε συμβίλια. Ναι. Και σας παρακολουθώ από όταν παίζατε τραπέζι. Α, ναι, τα challenges. Ωραία. Εσύ με το μπλε και το μαύρο μπουφάν, πώς σε λένε. Καλησπέρα σας. Πώς. Παύλο. Παύλο, ωραία. Είμαι ψαράς. Και είσαι ψαράς, α, ναι, το ξέρω αυτό, το είχα κάνει μια φορά. Ωραία. Λοιπόν, εσύ με τα κόκκινα μαλλιά, πώς σε λένε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Γιώργος. Είσαι μπροστά μου, κάνε. Τι δουλειά κάνεις εδώ. Τώρα είμαι άνεργος. Ωραία, άνεργος. Με λένε Μάρτι. Πώς. Μαρτίκο, ναι. Ναι, Μαρτίκο, πόσο χρονών. Είμαι 17. 17, ναι. Είμαι. Τι δουλειά κάνεις. Ήμουν σε οικογένεια. Α, κατάλαβα. Ωραία. Σε μαφία, ναι. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Ωραία. Ποιον δεν έχω πει, ποιον δεν έχω καταγράψει. Ωραία, εσύ με το άσπρο. Έλα, παρακαλώ. Εγώ ήθελα να έχω τα ίδια ρούχα με εσάς όπως παλιά, αλλά... Λοντάρουν εδώ πέρα, τέλος πάντων. Είναι Χρήστο. Χρήστο. Με θυμάσαι. Πόσο χρόνο είσαι. Βλέπεις, όλοι με ξέρουν δυστυχώς. Είμαι 14. Ωραία. Την Louis Vuitton τη φόρμα την καφέ, πες μου, πώς σε λένε. Πόρους Πόρντες. Τι δουλειά έκανες. Έχω περάσει από δύο μαφίες, από ΛΑΕΜΕ και από ένα γκάντο του Μπάκος. Έχω εμπειρία στο ΟΠΕ και γενικώς αρπή. Πείτε όλοι στη σειρά για να δούμε τώρα, αρχίζουμε. Όλοι στη σειρά, όποιος δεν είναι στη σειρά. Όλοι θέλω να μ' ακούτε. Ένας φίλος του Κορυμπάη. Είστε εδώ στη σειρά, εδώ εσείς περιμένατε πολύ ώρα, έτσι. Αλλά μπορεί να είστε. Πώς γίνεται να μ' ακούτε όλοι. Πώς γίνεται να μ' ακούτε όλοι. Συγγνώμη, σκέφτομαι να πάτε πέρα στο κότι και να μαζευτούμε κύριος. Θέλετε να γίνετε σαν σε... να μην γίνετε σε σειρά και να γίνετε σαν σε πεντάδες, δεκάδες από πίσω. Όχι, όχι, το πω. Με την άλλη πεντάδα. Μην μη χαλάτε τη σειρά. Ελάτε όλοι. Λοιπόν, θα σας κάνω... Ωραία, πει... Ένα κύκλο. Κάντε ένα κύκλο. Ένα κύκλο. Όχι ένα κύκλο, όχι ένα κύκλο, όχι ένα κύκλο. Έχει. Τώρα μ' ακούτε όλοι, ελάτε όλοι εδώ άντε γύρω μου. Ωραία. Μην μιλάτε ρε παιδιά, μην μιλάτε. Σταματήστε. Λοιπόν, θα σας κάνουμε τώρα τις ερωτήσεις. Είστε όλοι εδώ ωραία γύρω μου. Θα σας κάνω τις ερωτήσεις. Ηρεμήστε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πώς λένε τον αδερφό του Μανώλη. Ωραία. Πώς λένε τη φίλη της Αμάντα. Λοιπόν, πόσα χρόνια πήγα πίσω στον χρόνο. 10. Ωραία. Ωραία. Σε ποιο σημείο με πήγε ο μυστικός πράκτορας για να περάσω πίσω στο μέλλον. Στη σφυλιά. Ωραία. Ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή το λέτε όλοι μαζί και δεν είναι δίκαιο για κάποιους. Θα σας πω τώρα, ο πρώτος που θα επιλέξω σύντομα, πρώτος που θα επιλεγεί, εντάξει, τώρα μιλάμε για τον ένα που θα επιλέξω. Αρχίζουμε την επιλογή. Θα σας κάνω μία ερώτηση. Ακούτε? Ναι. Όποιος τη γράψει πιο πρώτος, εντάξει, γιατί όχι να την πει, γιατί άμα την πει μπορεί να την ακούσει κάποιος και να τη γράψει. Όποιος τη γράψει πρώτος σε Bubble, εντάξει. Την απάντηση που θα σας πω. Έλα, είστε κάποιοι τι, δεν έχετε πληκτρολόγιο. Κάποιοι δεν είμαστε. Γράφουμε γρήγορα.
Αυτό είναι. Γιατί δεν ρωτάς έναν Αντώνη? Δεν υπάρχουν άτομα που είναι γρήγορα στον αγράμμα. Τόνι, δεν με έλεξε με τα σε βοηθήσω. Τόνι, Τόνι. Λοιπόν, δεν πειράζει ρε παιδιά, τι να κάνουμε, θα πατήσετε. F8, πατήστε ήδι F8 μη κενό και μόλις σας πω θα γράψετε. Άμα το ξέρετε, γιατί θα είναι δύσκολο τώρα αυτό. Μιλάμε για δύσκολο. Γιατί να μην κάνουμε μια σειρά. Λοιπόν, όχι, πάμε. Όχι, δεν τον ακούμε όλοι. Αυτοί τώρα που θα επιλέξω τώρα από τις ερωτήσεις θα περάσουν στην επόμενη φάση. Πάρτε η ερώτηση είναι, σε ποιο σημείο, σε ποιο μέρος συνάντησα το μυστικό πράκτορα στο 2012. Όχι, ναι, δεν είναι νεκροταφείο. Στην εκκλησία. Ποιος έγραψε στην εκκλησία? Αυτός νομίζω με την άσπρη φούτερ. Να σηκώσει τα χέρια με την άσπρη φούτερ. Με την κουκούλα, με την κουκούλα. Αυτός το είπε, αυτός το είπε. Με την κουκούλα την άσπρη. Ωραία, πώς σε λένε σένα με την άσπρη κουκούλα? Γαλάνη, γαλάνη. Πώς τον λένε, περιμένετε, μην μιλάτε, πώς τον λένε, γαλάνης. Πώς τον λένε αυτό με την άσπρη την μπλούζα? Χρήστος, ωραία. Χρήστος, τον σημείωσα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Γράψτε F8M, γράψτε F8M. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είστε έτοιμοι για την επόμενη ερώτηση? Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι, πού δούλευε η Αμάντα στο 2012? Όχι McDonald's. Ντόμινο, ποιος το είπε? Αυτός ο Ξανθός, ο Ξανθός, ο Ξανθός. Ο Ξανθός, πώς το λένε? Ο Ξανθός με το κίτρινο πουκάμισο. Εγώ. Ανδρέας. Χρήστος 700. Ο Ξανθός με το κίτρινο πουκάμισο, πώς λέγεται ρε παιδιά? Ανδρέας. Ο Ξανθός με το κίτρινο πουκάμισο. Ανδρέας λέγομαι, Ανδρέας. Κύριε Τόνι. Ωραία, Ανδρέας. Ρε Τόνι, αυτό δεν είναι το δίκιο, να ξέρεις. Γιατί, ποιο είναι το δίκιο ρε παιδιά? Για τους περισσότερους. Δεν είναι. Εγώ το είπα Τόνι, ταυτόχρονα με τον άλλο. Είναι και στην τύχη αυτό, μπορεί να έχει δίκιο αυτό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Να περάσω κι εγώ, να πτάσω εγώ. Έχω μία πρόταση. Και ο πρώτος θα πάτησα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποιο μαγαζί δούλευε αστυνόμος Χάρης το 2012? Μπαίνεις. Ποιος το έγραψε? Αυτός το έγραψε. Με το πουκάμισο, με το πουκάμισο το μαύρο. Με το πουκάμισο το μαύρο. Ρε παιδιά, παιδιά δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι ρε παιδιά. Ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Εγώ το έγραψα. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί πεθαίνετε? Γιατί πέθαναν κάποιοι? Να σου μιλήσω λίγο σε παρακαλώ. Ναι, ποιος θέλει να μην μιλήσει? Εγώ. Ποιος? Σταματήστε λίγο που έχεις ρίξει. Να σου μιλήσω λίγο. Κύριε, εγώ μιλάω. Ας μιλήσει αυτός που λέει. Αυτός που λέει περίμενε. Ακούμε λίγο, ακούμε λίγο. Ναι, ναι. Είπες όποιος το γράψει πρώτος, όχι όποιος το πήρε το. Ναι, όποιος το γράψει είπα. Ναι, εγώ το έγραψα. Αυτό, εγώ είδα αυτόν εδώ, με το αυτός που είναι μπροστά μου, αυτόν που κοιτάω τώρα, που είναι πλάτη μου. Αυτός που έχει σηκωμένα τα χέρια, αυτός το είπε, πώς τον λένε? Εγώ. Ναι, ναι, πώς τον λένε, πώς σε λένε? Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος, ωραία, ο Κωνσταντίνος. Μην χτυπάτε τον Κωνσταντίνο ρε παιδιά, αφού το είπε σωστά. Ρε παιδιά, μην με χτυπάτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μην με χτυπάτε, πάτε καλά. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε επόμενη ερώτηση ή να αλλάξω σύστημα? Πάρτε σε μια σειρά. Ωραία, μία δύσκολη ερώτηση. Μία δύσκολη ερώτηση. Μία δύσκολη ερώτηση. Όποιος τη γράψει θα το καταλάβω, γιατί δεν το θυμάστε πολύ. Δεν το θυμάστε πολύ. Πώς λένε στο μικρό όνομα την καφετζού στο προηγούμενο επεισόδιο που μου είπε τον καφέ? Όποιος το γράψει. Όχι Κατερίνα, όχι, 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 όχι. Οξάνα. Ποιος έγραψε Οξάνα? Οξάνα, Οξάνα. Ποιος το έγραψε, ποιος το έγραψε? Ποιος? Πρώτο.
αυτός ποιος το έγραψε. Ωραία, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να διαλέξω. Αυτό σας λέω, να κάνουμε μια σειρά, έτσι γίνεται μπάχαλο. Πάντουσε μια σειρά, Τόνι. Πώς να μπορώ να κάνω την επιλογή, ρε παιδιά, πώς να κάνω την επιλογή αφού είστε έτσι όλοι. Θα ανεβώ εδώ πέρα πάνω. Τόνι, ωραία, μην ανεβείτε πάνω. Ναι, μην ανεβείτε εδώ πέρα πάνω. Μην ανεβείτε εδώ πάνω. Μην ανεβαίνετε εδώ πέρα πάνω. Τόνι, σε μια σειρά. Παιδιά, δώστε σε φαγητό σε όποιον πεθαίνουνε. Εδώ, Τόνι, εγώ. Τόνι, σε μια σειρά βάλε μας. Σας πεθαίνουμε. Ναι, σε μια σειρά απλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Ακούστε τι θα κάνουμε. Ακούστε τι θα κάνουμε. Ακούστε λίγο, ακούστε να σας πω. Θα σας πω. Σας έχω καταγράψει όλους έναν έναν. Για να τελειώνουμε. Σας έχω καταγράψει όλους έναν έναν. Το σημαντικό ήταν ένα, να ακούσω τη φωνή σας, να δω το χαρακτήρα σας, να σημειώσω το όνομά σας και να ακούσω την ηλικία σας. Λοιπόν, αυτό το έχω καταχωρημένο σε βίντεο. Θα κάνω ένα άλλο βίντεο. Όπα, τι γίνεται ρε παιδιά. Μη με σκοτώ, θα κάνω ένα... Ποιοι πυροβολάνε ρε παιδιά. Ρε παιδιά, με σκοτώσατε ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τι γίνεται ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Και τα πηγαίναμε καλά ρε παιδιά. Ποιος με σκότωσε ρε παιδιά, ποιος με σκότωσε. Σας έχω καταγράψει, οπότε θα δω και θα ξαναδώ τη συνεντεύξη σας. Θα ενημερωθείτε μέσω Instagram ή μέσω καινούριου βίντεο που θα κάνω, εντάξει. Ωραία. Για πες μου, πώς πήγε η οντισιόν. Εντάξει, καλά πήγε, είχε πολλά παιδιά, πολύ κόσμος ήρθε. Νομίζω ότι έχουμε την ομάδα. Ήταν αρκετή. Ναι, πάρα πολύ. Σημείωσα εγώ συγκεκριμένα άτομα. Θα τα ξαναδώ λίγο πάλι τις σημειώσεις μου. Και πιστεύω θα ανακοινώσουμε την ομάδα πολύ σύντομα. Χαίρομαι, χαίρομαι. Έτσι πρέπει. Να ξέρεις ότι εγώ, όπως σου είπα, ό,τι μπορώ να βοηθήσω θα το κάνω. Αλλά είσαι σίγουρος για αυτό που θες να κάνεις, ε? Ναι, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αυτή την ομάδα εκτός της αστυνομίας για να μπορέσουμε να πιάσουμε το μαφιόζο. Εντάξει, οκ. Οχ, έχω κουραστεί πάρα πολύ τώρα, αστυνομέ, χάρη. Ωραία, αν είναι να κοιμηθούμε εδώ σήμερα, στο αεροπλανοφόρο του. Στο αεροπλανοφόρο, έχει δωμάτια. Έχει. Μη στεναχωριέσαι. Και στην πόλη. Στην πόλη θα πάρουμε το ελικόπτερο και θα πάμε αύριο. Το έχω βάλει ήδη κάτω στο πάρκινγκ. Αύριο. Ωραία. Ωραία, ωραία. Πάμε να κοιμηθούμε. Άντε, πάμε. Λοιπόν, ωραία. Θα κλείσω εδώ το βίντεο. Ήρθατε πάρα πολλά παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους. Τις επόμενες μέρες θα διαλέξω, θα δω ξανά το βίντεο, θα δω ξανά τα casting, τις ερωτήσεις, θα ακούσω τις φωνές σας. Και θα αποφασίσω ποιους θα πάρω στην ομάδα μου. Θα σας στείλω όλους μήνυμα στο Instagram. Όσοι μου είπατε στο Instagram, όσοι κάποιοι δεν είχατε στο Discord, όποιους επιλέξω από εσάς, για να σας ενημερώσω ότι σας έχω επιλέξει και πότε θα γράψουμε το επόμενο επεισόδιο που θα είναι μαζί σας. Οπότε, στο επόμενο επεισόδιο θα είναι τα παιδιά που έχω διαλέξει στην ομάδα μου. Θα δούμε πόσα είναι τώρα, 10, 15... Θα δούμε πώς θα επιλέξω. Για να γίνει το επεισόδιο μαζί, να γνωρίσουμε την ομάδα ξανά, αυτούς που επέλεξα, και να κάνουμε κάποια
βασική εκπαίδευση, θα το έλεγα έτσι λίγο για την ομάδα. Θα μας πει και ο αστυνόμος Χάρης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ευτυχισμένο το νέο έτος, το 2023. Και πάμε για πολύ καλά και πολύ δυνατά επεισόδια και αυτό το έτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πατήστε μου αρέσει αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.